Δευτέρα 8 Ιουλίου και με αφορμή τη συναυλία του Αργυρού είμαστε στο ΔΑΚ Κοζάνης, στο οποίο έχει ήδη στηθεί η σχετική εξέδρα. Ένα ΔΑΚ Κοζάνης το οποίο είναι ξερό σε αρκετά σημεία του, με την εικόνα βέβαια να είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με εκείνη που είχαν εμφανίσει όλες τις φωτογραφίες. Μια εικόνα πραγματικά χωραφιού, ομοία της οποίας δεν είχαμε δει ποτέ στο ΔΑΚ Κοζάνης. Η δημοσιοποίηση των εικόνων προκάλεσε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, η οποία από εκείνη τη μέρα και μετά κάνει προσπάθειες για να επανέλθει η εικόνα του ΔΑΚ σε εκείνο το χαλί, σε εισαγωγικά, που βλέπαμε την προηγούμενη χρονιά. Βλέπετε ωστόσο ότι μια εβδομάδα πριν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Ιωαννίτης είχε πει ότι σε μια εβδομάδα τα πράγματα θα είναι όπως ήταν. Αλλά όπως φαίνεται, αυτό δεν συμβαίνει. Είναι και συναυλία σήμερα. Βλέπετε, αυτό και μέσα στο κέντρο του γηπέδου, έτσι. Θέλει κάποιες μέρες. Με το ερώτημα βεβαίως να είναι πόσες μέρες χρειάζεται ο Δήμος Κοζάνης για να πάρει πλειπάσματα. 15, 20. Πόσες μέρες μπορεί να χρειάζεται μια Δημοτική Αρχή για να πάρει λοιπάσματα? Για ποιο λόγο άφησε να το δάξει αυτή την κατάσταση? Βλέπετε τις εικόνες. Και είναι και μπροστά από την εξέδρα, έτσι.